Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Αυτή την Τετάρτη θα κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό μαζί. Θα πάμε να κάνουμε εξέταση για HIV. Ο πληθυντικός είναι ευγενίας, εγώ πήγα για να κάνω εξέταση HIV και σας έχω πάρει μαζί μου. Γιατί? Θα σας εξηγήσω. Πριν από λίγο καιρό ήρθε μία φίλη μου και μου είπε ότι αγχώνεται τρομερά για το αν έχει κάποιο σεξουαλικός μεταδιδόμενο νόσημα. Ήθελα να κάνει εξέταση για HIV και κάποια άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Αυτό την άγχωνε πάρα πολύ. Και της είπα, «Οκ, μη φρικάρεις, θα ψάξω εγώ που μπορούμε να πάμε, θα έρθω μαζί σου, θα το κάνουμε παρέα, όλα θα πάνε καλά». Όπως θα έκανε ο καθένας για το φίλο του ή τη φίλη του. Ωστόσο, δεν ήταν τόσο εύκολο να δω και να βρω πού γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν μια απλή διαδικασία με ένα απλό Google Search. Παρ' όλα αυτά, κατάφερα να φτάσω στο checkpoint. Το checkpoint σαν χώρο τον γνώριζα, τον είχα ξανακούσει από κάποιες εκπομπές που κάναμε στο ΜΑΤ με το κελπνό σε ό,τι είχε να κάνει με τον HIV και το AIDS. Και λέω τέλεια, θα κλείσουμε ένα ραντεβού εκεί. Χρειάζεται μόνο το όνομά σου για να κλείσει ένα ραντεβού και γίνεται εντελώς δωρεάν η εξέταση και μέσα σε ένα λεπτό έχεις και το αποτέλεσμα. Πήγα λοιπόν μαζί της, έζησα όλη αυτή τη διαδικασία, την συμβουλευτική που γίνεται πριν και μετά το τεστ. Έμαθα πράγματα που δεν ήξερα και νόμιζα ότι το κατέχω γενικά όλο αυτό το ζήτημα και ότι είμαι και ένας άνθρωπος που έχει ψαχτεί με αυτά τα πράγματα και παρόλα αυτά άκουσα πράγματα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η διαδικασία ήταν πάρα πολύ απλή, φοβερά ηρεμιστική για τον άνθρωπο που είχε το άγχος του για τα αποτελέσματα και είπα ότι αυτό πρέπει να το δείξω, πρέπει να το ξέρει ο περισσότερος κόσμος, όσος περισσότερος κόσμος γίνεται. Φτάνει πια με το να θεωρούμε ταμπού τη λέξη HIV και AIDS και τα οροθετικά άτομα, ανθρώπους τους οποίους δεν ακουμπάμε. Όλα αυτά είναι πολύ παλιά, έχουν να κάνουν μόνο με την άγνοια και σκοπός είναι να έχουμε γνώση. Αυτό λοιπόν που θα δείτε στη συνέχεια είναι η διαδικασία της εξέτασης και όλη η κουβέντα που συμβαίνει πριν από αυτή, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η κουβέντα. Έχω ετοιμάσει και ένα δεύτερο βίντεο για σωστές σεξουαλικές πρακτικές έτσι όπως με ενημέρωσε ο Στέργιος, αλλά αυτό θα το βρείτε κάπου εδώ στα related. Προς το παρόν, πάμε να δούμε τι έγινε στο Athens Checkpoint. Τα checkpoint σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι κέντρα πρόληψης και εξέτασης για τον HIV και γενικότερα για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα όπως είναι η πατήτιδα Β, η πατήτιδα Σ, καθώς και η σύφυλη. Μπορεί οποιοδήποτε να έρθει να κάνει εξετάσεις για αυτά τα νοσήματα, καθώς και επίσης να κάνει και συμβουλευτική για ασφαλέστερες πρακτικές ό,τι αφορά τις σεξουαλικές πρακτικές που ακολουθεί ο ίδιος. Καθότι και να ενημερωθεί στους τρόπους και μη μετάδοσης του HIV και των υπολείπων σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων. Λειτουργούν στην Αθήνα από το 2012 και στη Θεσσαλονίκη από το 2014. Λειτουργούν κάτω από την εποπτεία και διαχείριση της θετικής φωνής που είναι ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος. Είναι ο σύλλογος με τα άτομα τα οποία ζουν με τον HIV. Από το 2012 έως και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 86.000 εξετάσεις σε αυτά τα νοσήματα που προανέφερα, σε σχεδόν 60.000 ατομικούς ωφελούμενους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αφού του καταφέρει ο συγκεκριμένος ιός να προσβάλλει τον οργανισμό μας και συγκεκριμένα να μπει στην κυκλοφορία του αίματος, γιατί με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να εδραιωθεί, αφού του μπει στην κυκλοφορία του αίματος, πηγαίνει στα ΤΑΦ4 λεμφοκύτταρα, τα οποία είναι κύτταρα που είναι υπεύθυνα για το νοσοποιητικό μας, είναι αυτά που θα δημιουργήσουν τα αντισώματα σε οποιονδήποτε παράγοντα θέλει να βλάψει τον οργανισμό για να τον αποβάλουν. Και μέσω αυτών εκολάπτεται, αναπαράγεται. Με την πάροδο του χρόνου, καθώς αναπαράγεται σε αυτά τα κύτταρα, είτε τα απενεργοποιεί είτε τα καταστρέφει. Όταν αυτά τα κύτταρα πέσουν από ένα συγκεκριμένο αριθμό και κάτω, πλέον θεωρείται ότι υπάρχει η κατάσταση της ανοσοανεπάρκειας. Δηλαδή, δεν λειτουργεί σωστά το νοσοποιητικό μας.
αυτή η κατάσταση της ανοσμονεπάρχειας είναι το AIDS. Είναι τελείως λάθος να λέμε ότι κόλλησα AIDS ή ότι κάνω εξέταση για AIDS. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο, okay. Γιατί το AIDS είναι μια κατάσταση του ανοσοποιητικού μας. Από μόνο του δεν βλάπτει τον οργανισμό. Γι' αυτό και δεν θεωρείται ασθένεια. Mm-hmm. Θεωρείται σύνδρομο γιατί εκθέτει τον οργανισμό σε όλες τις ασθένειες. Επίκτητης, γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να γεννηθεί με AIDS. Μπορεί κάποιος να γεννηθεί οροθετικός στον HIV, δηλαδή να φέρει τον ιό. Αυτή είναι η κάθετη μετάδοση που είπες από τον μητέρα σε παιδί. Αλλά όχι, είναι απίθανο να γεννηθεί με AIDS, με κατεστραμμένο δηλαδή ανοσοποιητικό. Ανοσολογικής ανεπάρκειας είναι η απόδοση του AIDS στα ελληνικά. Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας. Κανένας δεν θα πεθάνει λόγω του AIDS, αν και εφόσον επιμεληθεί της καταστάσεως. Το παραμικρό μικρόβιο το οποίο θα εισχωρήσει στον οργανισμό του, θα αδυνατεί ο οργανισμός να το αποβάλει και αυτό θα προκαλέσει το θάνατο. Αν τη δεδομένη χρονική στιγμή είχαμε ένα αντιδρόν αποτέλεσμα, έβρισκε δηλαδή τα αντισώματα τα οποία ψάχνουμε να βρούμε, ποια θεώρησε ότι θα ήταν η συναισθηματική σου αντίδραση και τι πιστεύεις ότι μακροπρόθεσμα θα άλλαζε με την νέα κατάσταση στη ζωή σου? Πολύ έντιμα νομίζω ότι θα αισθανόμουν μια προσωπική απογοήτευση. Mm-hmm. Θα αισθανόμουν ότι κάτι δεν έχω κάνει σωστά. Mm-hmm. Και άρα τώρα βρίσκομαι αντιμέτωπη με αυτό. Δεν θα φρίκαρα σαν ότι πρόκειται να πεθάνω, γιατί στον στενό κοινωνικό μου κύκλο υπάρχουν άνθρωποι που είναι οροθετικοί και είναι χρόνια οροθετικοί και είναι υγιείς και ο ιός πια δεν ανοιχνεύεται καν στο αίμα τους και παίρνουν την αγωγή τους και είναι μια χαρά και ζουν μια χαρά. Mm-hmm. Οπότε δεν θα με φρίκαρε ότι θα πεθάνω. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι συναισθηματικά δεν θα με επηρέαζε στο κομμάτι μιας προσωπικής απογοήτευσης που θα ένιωθα και στο κομμάτι του στίγματος, του πώς θα είναι η ζωή μου η ερωτική και η σεξουαλική από εδώ και πέρα και mm-hmm. πώς θα μπορούσα να το μοιραστώ με έναν σύντροφό μου αυτό και θα καταλάβει ο σύντροφός μου ότι είναι αυτό που του λέω, ότι δεν μπορώ να στο μεταδώσω γιατί παίρνω την αγωγή μου. Αυτά είναι τα δύο βασικά νομίζω που θα αισθανόμουν. Στην Ελλάδα, γενικότερα οι παροχές οι οποίες υπάρχουν απέναντι στα οροθετικά άτομα στον HIV, για να το λέμε και σωστά, οροθετικός, να κάνουμε και μία μικρή επεξήγηση, είναι οποιοδήποτε είναι θετικός στον ορό, φέρει δηλαδή κάποιον ιό. Uh-huh. Απλά λόγω του ότι το AIDS ήταν η μάστιγα του αιώνα που μας πέρασε, έχει μείνει σαν λέξη uh-huh. οροθετικός, οπότε παραπέμπει στον HIV. Οπότε, αλλά γενικότερα το σωστό είναι οροθετικός στον HIV. Okay. Γιατί uh-huh. οροθετικός μπορεί να είναι στον ιό της παθήτητας Β. Uh-huh. Οροθετικός μπορεί να είναι κάποιος στον ιό του έρπη, του επιχείλιου έρπη. Uh-huh. Έρπητα. Η ακολουθία που έρχεται είναι επιβεβαιωτική εξέταση, uh-huh. παίρνουμε το αποτέλεσμα και αν και εφόσον είναι όντως θετικό, μπαίνει σε μια διαδικασία περαιτέρω εξετάσεων να ελέγξει το νοσοποιητικό για να δούμε περίπου τι ζημιά έχει κάνει ο ιός στο νοσοποιητικό. Mm-hmm. Οι κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες ακολουθούνται γενικότερα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι το ότι με το που θα διαγνωστεί κάποιος θετικός απευθείας μπαίνει σε θεραπεία, με αυτόν τον τρόπο θωρακίζει το νοσοποιητικό του, καταστέλνει τον ιό σε μηδενικά επίπεδα, όντας μη ανιχνεύσιμος σε περίπου 6 μήνες, μετά από 6 μήνες γίνεται και μη μεταδοτικός, όντας σταθερά μη ανιχνεύσιμος, okay. που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος λαμβάνει την αγωγή του επί καθημερινής βάσεως και την τηρεί σωστά, σε περίπου ένα χρόνο πάβει να μεταδίδει. Όμως δεν πάβει να παίρνει την αγωγή του για πάντα. Ο HIV είναι ρετροϊός. Είναι ιός ο οποίος μεταλλάσσεται. Mm-hmm. Αν κάποιος δεν λαμβάνει σωστά την αγωγή του, υπάρχει ο κίνδυνος να κάψει την αγωγή, δηλαδή να αναγνωρίσει την ύπαρξη της αγωγής στην κυκλοφορία του αίματος ο συγκεκριμένος ιός και να δημιουργήσει ενοχή απέναντι στα φάρμακα αυτά. Οπότε και θα έρθει σε έξαρση πάλι ο ιός, θα αρχίσει να αντιγράφεται πάρα πολύ γρήγορα, αλλά θα αποκτήσει και κάποιες ιδιότητες που δεν είχε πριν. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ. Άνα, μπράβο. Η αγωγή θα πρέπει να είναι, η τήρηση της αγωγής είναι το πιο σημαντικό πράγμα και οι επισκέψεις στο νοσοκομείο το εξίσου σημαντικό για έναν άνθρωπο που ζει με τον HIV, όποτε το ορίσει ο γιατρός. Που όμως να πούμε ότι η αγωγή δεν είναι. Δεν κάνεις ενέσεις, είναι ένα χάπι είναι που ένα παίρνεις, χάπι απλά ημέρα. Πρέπει να το παίρνεις πολύ σταθερά και πολύ συγκεκριμένα. Είναι, έχει φτάσει σε επίπεδο να είναι έως και ένα χάπι την ημέρα. Okay. Κάποιες από αυτές τις αγωγές αντιρετροϊκές λέγονται, γιατί είπαμε ότι ο ιός μεταλλάσσεται, είναι της οικογένειας των ρετροϊών, άρα τα φάρμακα που καταπολεμούν το συγκεκριμένο ιό είναι αντιρετροϊκά. Okay. Οπότε στην πιθανότητα που κάποιος δεν λαμβάνει σωστά την αγωγή, φυσικά και δεν έχει όλες τις θετικές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος που θα τη λάμβανε σωστά. Mm-hmm.
και ξεκινάει να μεταδίδει και ο ιός συνεχίζει και αναπαράγεται και κάνει ζημιά στο νοσοποιητικό του. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό η τήρηση της αγωγής και όπως ανέφερα πριν και οι επισκέψεις στο νοσοκομείο να γίνονται όπως ορίζει ο γιατρός. Οπότε, αν παίρνεις σωστά την αγωγή σου, φτάνεις σε εκείνο το σημείο περίπου μετά από ένα χρόνο που λες ότι δεν μεταδίδεται καν ο ιός, συνεχίζεις να παίρνεις για πάντα την αγωγή σου. Τα οποία φάρμακα, σε αυτό το σημείο να πω ότι με την πάροδο του χρόνου εξελίσσονται κιόλας. Ήδη υπάρχει πειραματική χορήγηση ενδομικά μία φορά στο τρίμηνο αντιρρετροϊκών αγωγών, χωρίς να παίρνει κάποιος καθημερινά φάρμακα και έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα. Απλά είναι πιλωτικά προς το παρόν. Δεν έχει δοθεί γενικότερα στον πληθυσμό. Εδώ έχουμε μία φόρμα καταγραφής στοιχείων συνάντησης. Κάθε φορά την οποία γίνεται μία εξέταση, συμπληρώνουμε αυτή τη φόρμα, είναι σε ανώνυμη βάση, δεν εκτίθεται πουθενά. Απλά μέσω των αποτελεσμάτων θα μπορέσουμε κι εμείς να προσαρμόσουμε καλύτερα την πρόληψη στον ευρύ πληθυσμό και μετά και στις ευπαθείς ομάδες, ανάλογα με το που ανήκει ο καθένας. Ωραία. Λοιπόν, θα ανοίξω εγώ το υλικό. Δεν είναι τίποτα. Η διαδικασία γίνεται με ένα τσιμπηματάκι στο δάχτυλο, παίρνοντας από το τριχοειδές του δαχτύλου μία μικρό ποσότητα αίματος και θα έχουμε το αποτέλεσμα σε ένα λεπτό. Γιατί έχουμε το αποτέλεσμα σε ένα λεπτό, ενώ ξέρω ότι σε νοσοκομεία μπορεί να χρειάζονται 10 μέρες, 8 μέρες? Είναι η τεχνολογία του rapid testing, γρήγορος έλεγχος. Αυτό είναι η βάση που θα χρησιμοποιηθεί. Που βγαίνει το αποτέλεσμα σε ένα λεπτό, είναι η διαδικασία της χρωμοδιάγνωσης, άμα γνωρίζετε όπως το τεστ εγκυμοσύνης, με τον ίδιο τρόπο ακριβώς λειτουργούν. Στο νοσοκομείο δεν υπάρχει αυτό το τεστ γιατί είναι θέμα κόστους, ότι και από τη στιγμή που μιλάμε για θέματα HIV, είναι πολύ συγκεκριμένες οι περιπτώσεις που χρειάζεται να ξέρουμε τώρα το αποτέλεσμα γιατί θα καθορίσει μετέπειτα κινήσεις μας. Οπότε, σε ένα νοσοκομείο το οποίο έχει έναν τεράστιο προϋπολογισμό, έχει φάρμακα, έχει νοσηλίες, δεν θα επιλέξει την πιο ακριβή μέθοδο. Θα πάρει τη συμβατική και αν χρειαστεί, υπάρχουν περιπτώσεις που μας στέλνουν από νοσοκομεία περιστατικά για να εξεταστούν που θέλουν τώρα να ξέρουν το αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχει κάποια πιθανότητα έκθεσης, ας πούμε. Και αν αυτό είναι πιο ακριβό από το νοσοκομείο, γιατί εδώ είναι δωρεάν? Γιατί υπάρχουν χρηματοδότες οι οποίοι χρηματοδοτούν το κέντρο. Το 80% της χρηματοδότησης είναι από το H. Healthcare Foundation. Και το 20% από τη θετική φωνή που διαχειρίζεται και το κέντρο. Οπότε είναι κάτι που οφείλει σχεδόν να είναι δωρεάν για να είναι και πιο εύκολο, για να μην έχεις στο μυαλό σου χίλιους λόγους για να μην το κάνεις. Ο βασικότερος λόγος ήταν η άγνοια που υπάρχει σε θέματα HIV-AIDS στην Ελλάδα. Έχουν περάσει 3 δεκαετίες και από την έναρξη της επιδημίας και ακόμη δεν γνωρίζω ο ευρύς πληθυσμός τρόπους μετάδοσης του HIV. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το γεγονός ότι με κοινωνικές επαφές δεν εκτίθεται κάποιος, ο μέσος Έλληνας δυστυχώς δεν το γνωρίζει ακόμα. Με το φιλί δεν μεταδίδεται? Όχι. Ας πούμε. Με το δεδομένο βέβαια ότι δεν υπάρχει ποσότητα αίματος στη σωματική κοιλότητα, όταν μιλάμε για σάλιο. Θα ήθελα το δεξί σου χέρι. Σε ευχαριστώ πολύ. Τελείωσε ελεύθερο χαλαρά. Τέλεια. Περιμένουμε λίγο να στεγνώσει για να μην τζούξει το δάχτυλο. Okay. Ωραία, τέλεια. Δεν πόνεσες? Όχι. Ωραία. Όπως βλέπεις, πέρα από τη συγκεκριμένη τελίτσα δεν υπάρχει κάτι άλλο εσωτερικά, άρα μια χαρά μη αντιδρώνει το αποτέλεσμα. Αρνητικό, αυτό που επιθυμούμε. Όχι. Αν υπήρχαν αντισώματα, όπως βλέπεις την τελίτσα εδώ την μπλε, θα υπήρχε αντίστοιχα ακριβώς απέναντι μια δεύτερη. Μάλιστα. Okay. Okay. Αυτό ήταν η διαδικασία του τέστα.